Κυρία Σκαλούμπακα, καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλημέρα σας κύριε Μπουσινέ, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνει τη ευκαιρία να καταθέσουμε τη θέση μας για τα ζητήματα που έχουν προκύψει σε σχέση με τη σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών και έχουν τον τελευταίο καιρό. Και πεσχάτης και των ανδρών, όπως το περιμέναμε άλλωστε, νομίζω όλοι. Και των ανδρών. Όλοι και όλες. Pink, βέβαια, επειδή είπα πριν ότι δεν είναι τυχαίο το όνομα της τραγουδίστρια, σημαίνει ροζ. Και το μόνο που δεν θα πρέπει να γίνει, νομίζω, εκφράζοντας θέση, ίσως ως μείο φύλο, είναι να παίρνει ροζ διάσταση, δηλαδή σκανδαλοθυρική, ένα θέμα που είναι βαθιά ηθικό, βαθιά κοινωνικό και βαθύτατα πολιτικό ταυτοχρόνως. Ακριβώς έτσι, κύριε Μπουσινέ. Οι καταγγελίες αυτές για τη σεξουαλική παρενόχληση και στο χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού και των πανεπιστημίων που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα κυριολεκτικά έχουν πυροδοτήσει την αγανάκτηση και την οργή για τη βία κατά των γυναικών και των ανδρών λιγότερο βέβαια, αλλά και βέβαια η καταδίκη μας είναι αυτονόητη. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να εκφράσουμε, μιας και μας δίνεται το βήμα, τη συνολικότερη αλληλεγγύη μας σε όλα τα θύματα που έχουν υποστεί τους εκβιασμούς, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη βία και την κακοποίηση στους χώρους δουλειάς. Όχι δηλαδή μόνο στους χώρους του πολιτισμού και τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που κυρίως παρακολουθούμε από τα κανάλια τις τελευταίες μέρες. Έχετε και απόλυτο δίκιο, γιατί συμβαίνει σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Ή ας πούμε για παράδειγμα όλους τους αυτούς που υφίστανται την κρατική βία, όπως η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών, η οποία τις τελευταίες μέρες υφίσταται την κρατική βία με προκαταρτική εξέταση που έχει ξεκινήσει εναντίον της, γιατί πρωτοστατεί στους λαϊκούς αγώνες ενάντια στην πολιτική που πλήττει τον λαό μας. Αυτό όμως είναι, νομίζω, έχει μια τελείως διαφορετική διάσταση. Καμία άλλη διάσταση. Είναι βία αυτή σε βάρος μιας συνδικαλίστριας γυναίκας. Άρα όταν... Είναι κρατική βία. Τι είναι λοιπόν η βία? Γιατί ακούμε συνεχώς για τη βία. Και για ένα περίεργο λόγο αυτή η βία απομονώνεται μόνο στις περιπτώσεις είτε της ενδοοικογενειακής βίας είτε της σεξουαλικής κακοποίησης και των βιασμών. Δεν ακούμε τίποτα για την εργοδοτική βία. Δεν ακούμε τίποτα για την κρατική βία. Όλο αυτό το διάστημα. Όταν βγήκαν στη δημοσιότητα δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι η κορυφή του παγόβουνου μιας σκληρής πραγματικότητας που βιώνει μια γυναίκα στο χώρο δουλειάς και στο χώρο σπουδών, μαζί όμως με την ατομική ευθύνη των δραστών αυτών των εγκληματικών πράξεων, που σαφέστατα πρέπει να αποδοθεί από τη δικαιοσύνη, χρειάζεται να βγουν, και εδώ δίνουμε εμείς βαρύτητα, να βγουν στο φως οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διευκολύνουν τη δράση αυτών των δραστών. Και σήμερα αυτές ακριβώς τις συνθήκες κρύβουν και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, που πρωτοστατεί σε αυτή την υπόθεση σε αυτή τη συζήτηση μάλλον, και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για το φαινόμενο ενώ ευθύνονται για τις πολιτικές ουσιαστικά που πάνω στις οποίες ανθίζουν αυτά τα φαινόμενα. Μισό λεπτό για να καταλάβω, κυρία Σκαλούμπακα. Όταν αποδίδεται ευθύνες στην κυβέρνηση αφενός, το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης αφετέρου, το κάνετε κυρίως για το θέμα της εργασιακής βίας, αυτό που αποκαλέσατε κρατικής βίας, ή και για το θέμα των βιασμών κατά κυριολεξία πλέον.
Σε όλες οι περιπτώσεις, των βιασμών που βγήκαν το τελευταίο διάστημα, ή τουλάχιστον οι περισσότερες, έχουν από πίσω τους ένα οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Και στις περιπτώσεις των αθλητριών, που ήταν συγκεκριμένοι οικονομικοί και κοινωνικοί καταναγκασμοί που τους υποχρεώνανε να μην μιλήσουν, που σχετίζονταν με το άθλημά τους και το όνειρό τους, που να μην μιλήσουν για, για τους βιασμούς που είχαν υποστεί και συνολικότερα τη βία που είχαν υποστεί, αντίστοιχα και οι ηθοποιοί και οι τραγουδίστρες το ίδιο. Γιατί είχαν συγκεκριμένη εργοδοτική, υπήρχε εργοδοτική, μάλλον σχέση εργασίας με τους βιαστές. Εργασιακή σχέση. Ναι, προφανώς και υπάρχει εργασιακή σχέση. Ακόμη και όταν είσαι σπουδαστής δραματικής ή σπουδάστρια δραματικής σχολής, ναι, προφανώς υπάρχει στο από πίσω και μια εργασιακή σχέση. Εννοείται. Ακριβώς. Και όχι μόνο όταν είσαι σπουδάστρια. Αλλά εξακολουθώ να μην αντιλαμβάνομαι γιατί αποδίδεται ακριβώς τις ίδιες ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί και οι δύο υπηρετούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε στο θέμα της πολιτικής που αφορά τις γυναίκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια κοινότητα και των δύο, γιατί η ολόκληρη στήριξη της γυναίκας για να σταθεί στα πόδια της οικονομικά και κοινωνικά, ώστε να αποκρούσει, να αντισταθεί, να καταγγείλει απεριστατικά της βίας που δέχεται στο χώρο δουλειάς, ουσιαστικά σκοντάφτει στις πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τσακίζουν την οικογενειακή και προσωπική ζωή των γυναικών, που τους στερούν το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά, στο σταθερό ωράριο, στον ελεύθερο χρόνο, που μετατρέπουν την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα, που δίνουν αέρα στα πανιά των εργοδοτών για απολύσεις εγγύων ή εργαζόμενων μητέρων, για εκβιασμούς και μειώσεις μισθών, για ωράρια λάστιχο, μέχρι και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία συμφωνούν και οι δύο. Αυτό θα λέγαμε όμως ότι είναι μια πολύ γενικότερη, εγώ θα έλεγα και παγκόσμια τοποθέτηση πάνω σε αυτό παγκόσμια, το ζήτημα. Παγκόσμια, μα δεν ισχύει μόνο για την Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, απλά μια έχουμε... και μιλάγαμε για τη χώρα μας. Μου γράφει εδώ μια φίλη ακροάτρια. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία διέλυσε την επιθεώρηση εργασίας, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει στα χνάρια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλο το διάστημα που είχε την κυβερνητική εξουσία ακριβώς βάδισε σε αυτά τα χνάρια. Με τον νόμο για την ισότητα των φύλων χάρισε βραβεία ισότητας σε επιχειρηματικούς κολοχούς που ουσιαστικά χτίζουν την κερδοφορία τους στην εκμετάλλευση των εργαζόμενων γυναικών. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σημαία του την υπόθεση της ισότητας των φύλων, παίρνοντας πίσω οποιασδήποτε θετικές διατάξεις που είναι υποχρεωτικές προκειμένου να μπορέσει η γυναίκα σε αυτές τις συνθήκες τις εκμεταλλευτικές να κατακτήσει την ισοτιμία της. Μιλάνε ας πούμε για ισότητα των φύλων, μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για ισότητα των φύλων, αλλά κρύβει ότι έχουν καταργηθεί μια σειρά ρυθμίσεις για την προστασία κυρίως βάση μνημονιακών νόμων. Η πενταετής διαφορά στην ηλικία συντοξιοδότησης. Στο όνομα της ισότητας, όμως, δεν έγινε. Όμως φοβούμαι, κυρία Σκαλούμπακα, να υπενθυμίσω εδώ ότι συζητούμε με την κυρία Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος. Κυρία Σκαλούμπακα, έχω την εντύπωση ότι μιλώντας και ανοίγοντας το θέμα για την εργασιακή βία, η οποία αναμφισβήτητα υπάρχει, δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, το γνωρίζουμε, νομίζω όσοι θέλουμε να το δούμε το βλέπουμε ότι υπάρχει εργασιακή βία. Μήπως χάνουμε λίγο γενικεύοντας και θεωρητικοποιώντας το θέμα καθ' αυτό του βιασμού
ως σεξουαλικής πράξης, ως θέμα αυτοσεβασμού και αυτοδιάθεσης του σώματος τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. Θέλω να πω, ή να το πω διαφορετικά, να σας ρωτήσω. Θα έκανε το κόμμα σας μία πρόταση νόμου τόσο ώστε να αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τους βιασμούς, αλλά και σε σχέση πιθανότατα με την παιδοφιλία? Κοιτάξτε, δεν χρειαζόμαστε, θέλω να πω, ένα πιο αυστηροποιημένο και πιο επικαιρωμένο, εγώ θα τολμούσα να πω και πιο ανθρώπινο, κυρία Σκαλούμπακα, πλαίσιο νομοθετικό, ούτως ώστε να προστατεύεται το θύμα? Λοιπόν, μια και μου λέτε για το νομικό πλαίσιο και για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτώ την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θέλω να το σαφέστατα να σας πω. Αλλά επειδή είπατε πριν και για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σας πω το εξής, ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που διατηρούνται σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έγιναν αλλαγές στον ποινικό κώδικα και απαλήφθηκε και που ρίχνουν στα μαλακά πιο με κατώτατη ποινή για τη σεξουαλική παρενόχληση των εργαζόμενων γυναικών από τον εργοδότη. Απαλήφθηκε η κατώτατη ποινή, άρα ρίχνουν πιο στα μαλακά τον θήτη. Ενώ η μαστροπή, για παράδειγμα, διώκονται μόνο με βάση το άρθρο 323α για την εμπορία ανθρώπων, εφόσον δηλαδή αποδειχθεί ότι υπάρχει κακοποίηση. Οπότε αν θεωρηθεί ότι υπάρχει συνένεση της γυναίκας, δεν υπάρχει καν δίωξη, ρίχνοντας τα μαλακά τους ενόχους. Αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το διατηρεί βέβαια η Νέα Δημοκρατία. Σαφέστατα λοιπόν πρέπει να δούμε το νομικό πλαίσιο, ένα νομικό πλαίσιο που πραγματικά θα τους θύτες θα τους αντιμετωπίζει όπως πρέπει. Το κρίσιμο όμως είναι να δούμε τους κοινωνικούς και οικονομικούς όρους κάτω από τους οποίους αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο να δούμε. Εμείς λοιπόν στις αντίστοιχες, το κόμμα μας, στις αντίστοιχες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε αντίστοιχα και βέβαια καταψήφισε αυτές τις διατάξεις που ρίχνουν στα μαλακά αυτούς τους θύτες των σεξουαλικών παρενοχλήσεων εργαζόμενων γυναικών. Έτσι. Από εκεί και σκοπεύετε πέρα... Σκοπεύετε εσείς να κάνετε κάποια πολιτική κίνηση, πρόταση αυστηροποίησης του νομοθετικού πλαισίου ως κόμμα? Δεν είναι θέμα νομοθετικού πλαισίου καταρχήν. Δεν είναι θέμα νομοθετικού πλαισίου αυτό. Αλλά... Δεν είναι θέμα νομοθετικού πλαισίου. Αυτό που εμείς θέλουμε περισσότερο να προβάλλουμε είναι ότι ακριβώς επειδή σήμερα κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, η αποθέωση της ατομικότητας σε βάρος της συλλογικότητας και βέβαια ο οικονομικός και κοινωνικός καταναγκασμός κάθε γυναίκας, κάθε εργαζόμενης γυναίκας, αυτή είναι ευάλωτη σε κάθε είδους κίνδυνο. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να υψώσουμε μία ασπίδα προστασίας συλλογικής δράσης ενάντια σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να παρουσιαστεί ότι αυτό το φαινόμενο είναι ατομικό, μια ατομική περίπτωση κάθε γυναίκας που μπορεί να έχει τύχει σε κάθε γυναίκα. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αλλά τι να πούμε τώρα για τις γυναίκες στον τουρισμό, τι να πούμε που δεν έχει βγει καθόλου? Κυρία Σκαλούμπακα, και σας δίνω τα στοιχεία του, Συνδικάτου του Επισητισμού Τουρισμού, ότι το 85% των εργαζόμενων γυναικών στον επισητισμό τουρισμό έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Κυρία Σκαλούμπακα, αυτά είναι γνωστά και πολλές φορές έχουμε βγάλει και στην εκπομπή τέτοια πράγματα. Αλλά δεν λέγονται όμως αυτά. Μήπως, και εκφράζω ένα φόβο εδώ, μήπως γενικεύοντας αυτό που ούτως ή άλλως υπάρχει, δεν το αρνούμαστε αυτό, το ατομικό που υπάρχει και αυτό, γιατί οι καταγγελίες είναι ατομικές, δεν είναι συλλογικές.
αυτή τη στιγμή. Μήπως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπονομεύεται το τέμε αλφαγιώτα, υπονομεύεται και η ατομική καταγγελία, η οποία όπως καλά γνωρίζετε και ως γυναίκα άλλωστε, θέλει, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και από άνδρες βέβαια, και ίσως για έναν άνδρα να είναι ακόμη πιο δύσκολο από ότι είναι για μια γυναίκα, μήπως υπονομεύεται το ξαναλέω με αλφαγιώτα, ο προσωπικός αγώνας μιας γυναίκας ή ενός άνδρα, ούτως ώστε να βρει το θάρρος και να καταγγείλει. Διότι, όπως θα έλεγαν... Ακριβώς αυτό που λέτε είναι. Ακριβώς αυτό που λέτε είναι. Υπονομεύεται η δυνατότητα του κάθε εργαζόμενου να βρει το θάρρος και να καταγγείλει. Και εδώ, σαφέστατα η καταγγελία δεν είναι αρκετή για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Γιατί, κοιτάξτε, αλλά να δείτε, μια εργαζόμενη... Είναι μια πρώτη η ναι, κίνηση. Είναι, σαφέστατα, είναι. Έχει όμως να αντιμετωπίσει πάρα πολλούς κοπέλους μέχρι την τέλεση ειδική καταδίκη του δράστη. Σαφέστατα. Από την αστυνομική αυθαιρεσία, πόσες γυναίκες... Και άνδρες, εγώ σας λέω, δεν έχουν φτάσει στο αστυνομικό τμήμα. Βεβαίως, είναι και τους το περίφημο, έχουν πει, είναι το περίφημο πίσω. Βιάστηκα για δεύτερη φορά όταν πήγα να το καταγγείλω. Έτσι, που τις αποθαρρύνουν να καταγγείλουν σε νομικό επίπεδο. Οπότε τι λέτε εδώ. Έτσι. Επίσης, δεν είναι και οι μακροχρόνιες νομικές διαδικασίες. Και αυτό κοινωνικό δεν είναι. Δεν είναι επιλογή των κυβερνήσεων με τη μεγάλη έλλειψη δικαστών, δικαστικών λειτουργών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πληθώρα των υποθέσεων αστικών και ποινικών. Και ακόμα και αυτό στο επίπεδο το νομικό, κοινωνικό πολιτικό είναι, οικονομικό. Έτσι δεν είναι. Όμως σε κάθε περίπτωση, αν δεν βγουν στο φως οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, δηλαδή όσο κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, η αποθέωση της ατομικότητας σε βάρος της συλλογικότητας, και η ανάγκη να στηριχθεί η γυναίκα στα πόδια της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να μπορέσει να κάνει και την καταγγελία και να μπορέσει να συλλογικά να στηριχθεί μέσα στο σωματείο της, μέσα από το σωματείο της. Σήμερα, για να δείτε πόσο οι πολιτικοί όροι καθορίζουν, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ο ένας πίσω από τον άλλον, παίρνουν μέτρα για να χτυπήσουν τη συλλογική δράση των εργαζομένων. Και ενάντια στην απεργία με το ΣΥΡΙΖΑ και με την... Κυρία Σκαλούμπακα, έχω την εντύπωση ότι το ανοίγετε πολύ. Ότι ανοίγετε πολύ τη βεντάλια εδώ. Δηλαδή, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση διαφορετική. Ένας άνθρωπος χάνει το σπίτι του λόγω πληστηριασμών. Θα πάει να τον βοηθήσει το κόμμα εκείνο που πιστεύει ότι δεν πρέπει να το χάσει και ότι είναι άδικο. Το κόμμα, όχι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μιλάω για ένα οποιοδήποτε κόμμα. Αλλά αυτό το κατάλαβα, λέω, ότι δεν εννοούσατε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι, θα το κάνει αντιστοίχως εμπράκτος να δείξει, κοίτα Γιάννη, κοίτα Μαρία, τυχαία τα ονόματα, είμαστε και για σένα εδώ μαζί, όπως είμαστε και για τον άνθρωπο που χάνει το σπίτι του. Θέλω να πω, θα υπάρξει κάτι απτό. Κοιτάξτε να γι' αυτό δείτε. Ρώτησα πριν και για τον αυταπασχολούμενο που χάνει το σπίτι του, τη δουλειά του, τη ζωή του και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες της πανδημίας ακόμα περισσότερο, είναι φανερό ότι κανένα κόμμα που τον έχει τσακίσει όλα αυτά τα χρόνια δεν θα τον στηρίξει ποτέ. Η μόνη αγκαλιά που μπορεί να τον στηρίξει είναι εκείνες οι ενώσεις των αυταπασχολουμένων που υπάρχουν πολλές τέτοιες σε όλη την Ελλάδα και που μπορούν να υψώσουμε συνολικά τη φωνή μας μέσα από τέτοιες συλλογικές δράσεις για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν ενάντια σε αυτόν τον πραγματικό αντίπαλο. Πάντως αντιλαμβάνεστε πλήρως ότι εγώ βέβαια έφερα το παράδειγμα, εγώ ίδιος έφερα το παράδειγμα με το σπίτι και το βιασμό, το οποίο είναι και θα φανούν και λίγο περίεργα, λίγο άτοπη όχι σύγκριση. Τίποτα, όλα σχετίζονται, όλα σχετίζονται. Προφανώς, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα απολύτως προσωπικό θέμα, το οποίο, το ξαναλέω, θέλει τρομακτικό θάρρος για να βγει έξω κάποιος ή
κάποια να το καταγγείλει. Αλλά γι' αυτό το ρώτησα. Δεν είναι απολύτως προσωπικό θέμα. Δεν είναι απολύτως. Και κατά το δοκούν χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις. Τυχαία χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις για ενταγμένο και που προσπαθούν να το εντάξουν όχι μόνο την ελληνική σήμερα αλλά και από άλλες κυβερνήσεις και από άλλες και σε άλλες χώρες που προσπαθούν να το εντάξουν στο λεγόμενο κίνημα MeToo. Ναι, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία που πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να την, γιατί είναι παραπέντε αυτή τη στιγμή. Uh-huh. Είναι πραγματικά σοβαρό θέμα αυτό που βάζετε και πώς μπαίνουν τα κινήματα και με τι στόχους και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε, είναι αντικείμενο συζήτησης. Θέλω να σχολιάσω ένα βασικό, πολύ βασικό ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα... το γεγονός ότι αυτό το ζήτημα κυριαρχεί σχετίζεται και με το πώς η κυβέρνηση υπολογίζει το κόστος που έχουν οι κραυγαλαίες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και για το κράτος και για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει ότι η βία κατά των γυναικών κοστίζει 228 δισεκατομμύρια ετησίως, από τα οποία 45 αντιστοιχούν στο κόστος δημόσιων υπηρεσιών, κρατικών υπηρεσιών και 24 σε αυτά που χάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Επομένως, έρχονται και λένε ότι εμείς από αυτές τις διακρίσεις και τη βία που δέχονται οι γυναίκες πρέπει χάνουμε σαν επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι μετρημένο αυτό. Γι' αυτό και ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού λέει ότι οι διακρίσεις έχουν κόστος και αφήνουν ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Έτσι. Και γι' αυτό επίσης πάει η Νέα Δημοκρατία, προχωράει στην κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της Βίας και της Παρενόχλησης, που ακριβώς βάζει το ζήτημα ότι η βία και η παρενόχληση είναι ασυμβίβαστα με την πρόθεση βιώσιμων επιχειρήσεων. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα. Είμαστε 2 λεπτάκια πριν το τέλος. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τι λέτε. Θα πρέπει να κλείσουμε και χρειαζόμαστε όντως αρκετό χρόνο γιατί είναι ένα οξύτατο θέμα. Μία τελευταία ερώτηση θα σας παρακαλούσα μόνο. Σκοπεύετε να υποστηρίξετε ενδεχόμενη μομφή για παραίτηση της Υπουργού Πολιτισμού ως κόμμα? Έχει συζητηθεί αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί τώρα το λέω επειδή υπάρχει περίπτωση να γίνει. Κοιτάξτε, γενικότερα αυτή η προσπάθεια που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιαστεί ως ένα ζήτημα ενός προσώπου και όχι μιας πολιτικής, που βέβαια δεν είναι ενός κόμματος, όπως εξήγησα νωρίτερα, είναι όλων των κομμάτων που βαδίζουν σε αυτό το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αρνητική η θέση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό η προσπάθεια αυτή που γίνεται αντικειμενικά λειτουργεί από προσανατολιστικά, κύριε Μπουσινέ. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κυρία Σκαλούμπακα, για τη συζήτηση. Και κλείνουμε αμέσως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.